Εκτάκτως σήμερα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, λαϊκά και αιρετικά, μάλλον έκτακτη εκπομπή καλύτερα Νίκο Βουδούρη. Έκτακτη. Εδώ στον Άκου 96 από το κέντρο της Βέρειας, από την Οδό Βενιζέλο, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε ζωντανά στα στούντιο του Άκου τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Τσίπρα, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Πατσίγα και κύριε Βουδούρη. Χαρά και δική μου να είμαι στο σταθμό σας. Καλησπέρα. Στο πλαίσιο της περιοδίας, να πούμε βεβαίως, που κάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ημαθία, στη Βέρεια και στην Άουσα. Λοιπόν, χωρίς ιδιαίτερες περιστροφές, να πούμε στη θεματολογία, ναι. Γιατί ξέρουμε ότι και το πρόγραμμα είναι πιεσμένο. Ο καιρός τελικά μας έκανε τη χάρη. Καταφέρατε, ναι, και. Στο τέλος, ναι, με λίγο καθυστέρηση τα καταφέραμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πιάσουμε λίγο νομίζω το κύριο θέμα της επικαιρότητας, κύριε Πρόεδρε, που δεν είναι τίποτα άλλο από το τραγικό συμβάν του ναυαγίου. Και την όλη κατάσταση, η οποία έχει αναδείξει στην ουσία, πέρα από το συμβάν καθεαυτό, τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ένα θέμα που κρυβόταν κάτω από το χαλί και αναδείχθηκε με τον πιο τραγικό, τον πιο δραματικό τρόπο, με την απώλεια πλέον των 600 συνανθρώπων μας. Πρέπει να είναι το πιο τραγικό ναυάγιο, πιο πολύ νεκρο ναυάγιο που έχει γίνει στον ελλαδικό χώρο. Και ανέδειξε ένα θέμα, πολύ σωστά λέτε, που έχει να κάνει με τον τρόπο και με το επιχειρησιακό σχέδιο που αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους αυτοσχέδιες βάρκες με υποψήφια θύματα, διότι περί αυτού πρόκειται. Όταν βλέπουμε ένα αλλιευτικό σκάφος με 700-750 ανθρώπους να είναι υπέρφορτο σαπιοκάραβο στη μέση του πελάγους, νομίζω ότι είναι προφανές ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δύο πιθανούς προορισμούς, με ίσες πιθανότητες να φτάσουν στον κάθε ένα από αυτούς. Ο ένας είναι ο προορισμός τους που είναι η Ευρώπη, ο άλλος είναι ο πάντος της θάλασσας. Και απέναντι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές, τόσο από τις συμβάσεις της διεθνής, αλλά κυρίως από τις αξίες μας, που δεν χρειάζεται να έχουμε καμία σύμβαση για να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα αυτό, ότι θα πρέπει αυτούς η προτεραιότητα των αρχών, των ευρωπαϊκών, των ελληνικών, όλων των αρχών, να είναι η διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Αλλά δεν είναι, δυστυχώς. Δεν είναι. Προτεραιότητα είναι να μην έρθει στη δική μου αυλή αυτό το βάρος. Να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας τώρα. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Αυτή είναι και μια έμεση μορφή στον χειρισμό που υπήρξε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν είναι έμεση μορφή. Να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας, βέβαια. Εδώ δεν έχω να κατηγορήσω σε κάτι, ούτε να επιρρύψω ευθύνες, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Είχες δύο λιμενικά σκάφη παραπλέοντα για πολλές ώρες, ένα ελικόπτερο το οποίο επιχειρούσε, ήταν γνωστό, είχε εντοπιστεί το σκάφος, ήταν δίπλα ελληνικές αρχές. Είχε εντοπιστεί, ήταν σε επικοινωνία και με τις ιταλικές αρχές, με τη Frontex, και αυτό το σκάφος βυθίστηκε. Χάθηκαν 600 πλέον ζωές μέσα από τα χέρια των αρχών. Τώρα το πώς έγινε, τι έγινε, τι δεν έγινε, εδώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Προφανώς και θα υπάρξει είναι και έρευνα. Είναι μια συζήτηση η οποία θα διερευνηθεί, φαντάζομαι, από τους αρμόδιους να τη διερευνήσουν, από τις δικαστικές αρχές. Καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχουν μια σειρά από αντιφάσεις οι οποίες μας κάνουν όλους να έχουμε ερωτηματικά. Άλλη ήταν η ενημέρωση που δέχτηκα εγώ από τον υπηρεσιακό υπουργό και από τους αξιωματικούς του λιμενικού όταν βρέθηκα στην Καλαμάτα. Άλλα ήταν αυτά που μου είπαν οι διασωθέντες. Άλλα αναγκάστηκε να πει την επόμενη μέρα ο εκπρόσωπος της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Εδώ έχουμε κάποιες αντιφάσεις προφανείς, αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό. Εγώ θέλω να μείνω στην ουσία. Ποια είναι η ουσία? Ότι η ανθρώπινη ζωή δεν μετράει το ίδιο. Έχει να κάνει με το αν είσαι. Αν έχεις χρήματα, δεν έχεις χρήματα, αν είσαι, το χρώμα του δέρματός σου είναι σκούρο ή είναι λευκό, έχει να κάνει με τις θρησκευτικές σου πεπιθήσεις, έχει να κάνει με το αν είσαι τουρίστας ή αν είσαι μετανάστης. Αν ήταν ένα τουριστικό σκάφος υπέρφορτο, υπήρχε περίπτωση να μην σταματήσουν τον καπετάνιο ανεξαρτήτως αν τους έλεγε ότι δεν θέλει να σταματήσει για να σώσουν τους ανθρώπους, θα τους σώζανε. Αυτή λοιπόν είναι μια στρατηγική την οποία υπηρετεί πιστά τα 4 τελευταία χρόνια η ελληνική κυβέρνηση. Η χώρα, διότι αυτή είναι η στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε σχέση με το μεταναστευτικό, μια σκληρή στρατηγική. Και είναι όμως μια στρατηγική που ανέχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει τεράστιες ευθύνες η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Διότι όλο αυτό ξεκίνησε από τους ακραίους, αν θέλετε, τις ακραίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες του Βίζαγκραντ που
δεν θέλανε να ακολουθήσουν την ιδρυτική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η αρχή της αλληλεγγύης, και λέγανε ότι το προσφυγικό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα που αφορά τις χώρες πρώτης υποδοχής. Κανονίστε εσείς τι θα κάνετε, εμείς δεν παίρνουμε ούτε έναν. Η ευρωπαϊκή ηγεσία δεν είχε τη δύναμη να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή τη στάση και προσπάθησε να τους εξευμενήσει, βάζοντάς τους να πληρώνουν χρήματα αντί να παίρνουν μέρος του βάρους των ροών των προσφυγικών, και ακολούθησε στο τέλος μια γραμμή, τη γραμμή της Ευρώπης Φρούριο. Φτιάξτε φράχτες, κάντε επαναπροωθήσεις αν χρειαστεί, στα κρυφά, βρείτε τον τρόπο για να μην έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ όμως θεωρώ ότι αυτό το τραγικό δυστύχημα απέδειξε ότι τελικά όσους ψηλούς φράχτες και αν φτιάξεις, η ανθρώπινη απελπισία είναι τόσο μεγάλη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από τον πόλεμο, από τη φτώχεια, από την εξαθλίωση και θέλουν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Διακινδυνεύουν λοιπόν τη ζωή τους προκειμένου να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Κάνετε μια καλή πάσα, αναφέρατε τη λέξη φράχτης. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες σαν να υπάρχει μία μετατόπιση στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όσο να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί υπήρχε μία εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντίθετος στο να κατασκευαστεί ο φράχτης. Όχι, άμα ήταν αντίθετος θα τον είχε γκρεμίσει τον φράχτη όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε στην επέκταση ότι είμαστε αντίθετοι, απλά δεν το φετιχοποιούμε κιόλας. Δηλαδή, δεν θεωρούμε. Αναφέρθηκε, με συγχωρείτε, ότι μπορεί να υπάρξει ο φράχτης, αλλά με προϋποθέσεις. Από τη δική σας πλευρά. Δεν είναι θέμα προϋποθέσεων. Mm-hmm. Είναι θέμα ότι δεν μπορείς να λες ψέματα στον κόσμο. Δεν μπορείς να λες στους πολίτες, δηλαδή, ότι αν φτιάξεις φράχτες, σώθηκες από το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα. Διότι είναι ένα πρόβλημα που μας υπερβαίνει, και υπερβαίνει και τους φράχτες, και υπερβαίνει και όλες τις προσπάθειες που μπορείς να κάνεις για να αποτρέψεις. Αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Και νομίζω το καταλαβαίνει τώρα ο κόσμος σιγά σιγά αυτό. Ο φράχτης στα σύνορά μας μπορεί να είναι όντως ένα επιχειρησιακό μέσο το οποίο είναι απαραίτητο. Δεν θα σε σώσει αυτό το μέσο, mm-hmm. αυτό το μέτρο. Αυτό λέμε τόσο καιρό. Και ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίστηκε ο κ. Μητσοτάκης, με φωτογραφίες, επικοινωνία, όπως ακριβώς έκανε ο Τραμπ στις ΗΠΑ, στα σύνορα ΗΠΑ Μεξικού. Φωτογραφιζόταν στο φράχτη. Ο κ. Μητσοτάκης ακολουθεί πιστά τη στρατηγική, την επικοινωνιακή του Τραμπ. Και σε ό,τι αφορά αυτή την υπερδεξιά, υπερσυντηρητική ατζέντα σε σχέση με το μεταναστευτικό, και όχι μόνο, αλλά και σε ό,τι αφορά τα fake news, τα ψέματα, την προπαγάνδα, είναι νομίζω πιστό αντίγραφο στην, όχι ο ίδιος, έτσι να μην παρεξηγηθώ, αλλά στην επικοινωνιακή του πολιτική. Λέω λοιπόν ότι δεν σε σώνει ο φράχτης, και λέω ότι αυτό το οποίο είναι αναγκαίο σήμερα να διεκδικήσουμε μια άλλη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα άλλο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, την αναθεώρηση του Δουβλίνου 2. Και λέω ότι πρέπει να έχουμε ως προτεραιότητα αυτό το δίπτυχο. Προφανώς την προστασία των συνόρων μας, διότι αυτό ορίζει η λογική, την προστασία των εθνικών και ευρωπαϊκών συνόρων, όπως προβλέπουν επιχειρησιακά σχέδια τα οποία είναι στη διάθεση των αρχών. Προφανώς λοιπόν η προστασία, αλλά ταυτόχρονα, όπως ορίζει όχι η λογική, αλλά οι αξίες μας και το διεθνές δίκαιο, την προστασία της ανθρώπινης ζωής όταν αυτή κινδυνεύει. Δεν μπορείς αυτό να το βάζεις σε δεύτερη μοίρα. Άρα και το ένα και το άλλο. Ούτε μόνο το ένα, το πρώτο, ούτε μόνο το δεύτερο. Και τα δύο μαζί. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, πάνω σε αυτό που συζητάμε τώρα, και με το μεταναστευτικό και με το ναυάγιο, βεβαίως, με αφορμή το τραγικό ναυάγιο, και επειδή καταλαβαίνω ότι και ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, τελικά το διακύβευμα των εκλογών μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και τις δύσκολες συνθήκες που ζήσαμε, αλλάζει? Ποιο είναι, εν πάση περιπτώσει? Δεν αλλάζει το νέο διακύβευμα. Το διακύβευμα ήταν και είναι το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα και με ποιο πρόγραμμα, με ποιο σχέδιο την επόμενη τετραετία. Αυτό είναι το διακύβευμα. Και το διακύβευμα αυτό, νομίζω, έχει να κάνει κυρίως με τα μεγάλα θέματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα των ανθρώπων. Εγώ σήμερα στην σύντομη ομιλία μου εδώ στη Βέρεια έθεσα 4 κρίσιμα προγραμματικά ζητήματα. Πρώτον, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, διότι αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ είναι στην χειρότερη κατάσταση από τότε που ιδρύθηκε, που βρέθηκε ποτέ. Είναι σχεδόν, θα έλεγα, σε πλήρη κατάρρευση. Αν κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι υγειονομικοί, γιατροί και νοσηλευτές να το κρατήσουν στη ζωή. Και το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας είναι περαιτέρω συρρήκνωση, ιδιωτικοποίηση, κλείσιμο δομών, να μετατραπούν νοσοκομεία σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Τα είπε ο κύριος Πνευματικός. Τα φανέρωσε, του ξεφύγανε, εν πάση περιπτώσει. Πιστεύετε, ότι κρύβεται, υπάρχει κρυφή ατζέντα πίσω από τα λόγια? Δεν είναι τόσο κρυφή. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο κρυφή. Είναι μια ατζέντα η οποία επιχείρησε να την υλοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης πριν την πανδημία. Είπε στη Βουλή, μάλιστα, ότι θα ανατριχιάσετε με αυτά που θα κάνω. Διότι είναι η άποψη του κ. Μητσοτάκη και των νεοφιλελεύθερων. Η άποψη που λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, να ακολουθήσουμε ένα μοντέλο που το βλέπουμε σε άλλες χώρες, όπου δίνουμε χώρο στον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορεί η υγεία, το είπε ο κ. Πνευματικός καθαρά, δεν μπορεί η υγεία, κοστίζει ακριβά, δεν μπορεί το κράτος να καλύψει ανάγκες. Τέλος. Mm-hmm. Άρα, τι θα κάνουμε? Συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα νοσοκομεία, περικοπές, κλείσιμο δομών και επιλογή ασθενών για να κάνουμε οικονομία. Όποιοι, ας πούμε, δεν έχουν προσδόκιμο ζωής, στα ιδιωτικά. Αν δεν έχουν χρήματα, σπίτι τους. Αυτή είναι τόσο κοινικό. Τι άλλο θέμα αναφέρατε λοιπόν στην. Το δεύτερο θέμα, το μεγάλο, είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, κατά την άποψή μου. Όπου και εκεί. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, στην πρώτη κάλπη υπήρξε ένας φόβος. Νομίζω ότι το έχετε εισπράξει. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έρθει ο Τσίπρας και θα φορολογήσει. Φόβος, υπήρξε μια απίστευτη διαστρέβλωση και προπαγάνδα των θέσεών μας και μάλιστα δύο μέρες πριν τις εκλογές. Μια τρομακτική προσπάθεια χειραγώγησης ενός μεγάλου μέρους κοινής γνώμης, η οποία, βεβαίως, για να μην λέω μόνο ότι φταίνε, ότι είναι οι αντίπαλοι που φταίνε, βασίστηκε πάνω σε ένα λάθος ενός δικού μας τελέχους, ο οποίος βρήκε την στιγμή δύο μέρες πριν τις εκλογές να πει τη δική του άποψη και όχι τη θέση του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έρχεται με σχέδιο να αυξήσει τις εισφορές στους μικρομεσαίους επαγγελματίες, έρχεται με σχέδιο να ρυθμίσει τα χρέη τους, όπως έκανε και το 2018 με τα χρέη τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε να εφαρμόσει μια σειρά από μέτρα την περίοδο του μνημονιακή, που δεν ήταν στη δική του ούτε ιδεολογική ούτε προγραμματική φαρέτρα, αλλά ήταν στα πλαίσια μιας επιβολής και μιας εθνικής ανάγκης, αν θέλετε, να βγούμε από τα μνημόνια. Λέω λοιπόν ότι στο θέμα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας ο σχεδιασμός του κυρίου Μητσοτάκη και της νεοφιλελεύθερης ατζέντας του ήταν το σχέδιο Πισαρίδη. Και είναι το σχέδιο Πισαρίδη. Το σχέδιο Πισαρίδη προβλέπει τη συρρήκνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ως ζόμπι της περιγράφει, διότι πρέπει να πάμε σε ένα πιο ανταγωνιστικό μοντέλο στην οικονομία. Όμως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το 96%. Της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Και αυτό το 96% δεν έχει πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Εμείς λοιπόν προβλέπουμε ένα ειδικό ταμείο στην Αναπτυξιακή Τράπεζα που θα δίνει μικροπιστώσεις και χρηματορροές στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Προβλέπουμε επίσης τη δυνατότητα με το δημόσιο πλέον τραπεζικό σύστημα να ανοίξει πρόσβαση στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Τι έγινε όμως τα προηγούμενα χρόνια? Τα προηγούμενα χρόνια αυτό το σχέδιο Πισαρίδη δεν εφαρμόστηκε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Εξαιτίας της πανδημίας και εδώ. Ξαφνικά βρέθηκε ο κ. Μητσοτάκης με τη δυνατότητα να μπορεί να δώσει επιστρεπτές προκαταβολές, να μην υπάρχει δημοσιονομικός περιορισμός. Και τις έδωσε αυτές τις επιστρεπτές προκαταβολές. Κλείνει όμως αυτός ο κύκλος τώρα. Και θα ξεκινήσει στην επόμενη μέρα, που τελείωσε η περίοδος της πανδημίας, τελειώνει και η περίοδος της δημοσιονομικής χαλάρωσης, θα ξεκινήσει η πραγματική πορεία των πραγμάτων. Και εκεί λοιπόν το σχέδιο είναι αυτό. Αυτό λέει, αυτό υπονοεί όταν λέει θα προωθήσει μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές. Τέτοιου χαρακτήρα θα είναι. Κύριε Πρόεδρε, κλείνει και η χρηματοδότηση και η βοήθεια για το ηλεκτρικό ρεύμα και για άλλα ζητήματα. Ναι. Το τρίτο θέμα που έθεσα ήταν το θέμα της ακρίβειας. Mm-hmm. Όπου εκεί επανέλαβα τις θέσεις μας για την ανάγκη να μειωθούν οι έμεσοι φόροι. Διότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αύξησε τη φορολογία κατά 6 δις τον τελευταίο 1,5 χρόνο, κρατώντας σταθερούς τους συντελεστές. Όταν όμως έχεις μια ακρίβεια και ένα πληθωρισμό που περνάει το 10-15% σε μηνιαία βάση, τότε δεν χρειάζεται να αυξήσεις τους συντελεστές για να πάρεις περισσότερους φόρους, αρκεί να τους διατηρήσεις ίδιους. Εκεί λοιπόν έθεσα προφανώς το δικό μας πρόγραμμα, αλλά από την άλλη το κρίσιμο ερώτημα: τι θα γίνει όταν μέχρι τέλος του χρόνου αυτά τα περιβόητα ΠΑΣ θα τελειώσουν? Διότι ανακοίνωσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι να τελειώνουν τα ΠΑΣ. Διότι αυτοτροφοδοτούν τον υψηλό πληθωρισμό. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει απάντηση από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη. Και ίσως αυτό είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που αποφεύγει αυτή την προγραμματική συζήτηση. Απέφυγε το debate των 2 και βρήκε ευκαιρία το ναυάγιο για να αποφύγει το debate των 5. Και το τελευταίο θέμα που έθεσα στην τοποθέτησή μου, και νομίζω και αυτό είναι κρίσιμο για την κοινωνία, για τους πολίτες, για την επόμενη μέρα, είναι το θέμα της πρώτης κατοικίας, τη
της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης των ενυπόθηκων δανείων που έχουν περάσει από τις τράπεζες στα funds, τα έχουν αγοράσει τα funds με ένα 15-20% της αξίας τους και το σχέδιό τους είναι να τα εκπληστηριάσουν μαζικά προκειμένου να πάρουν το 100% της εμπορικής τους αξίας. Μεγαλύτερη πληγή είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε, να ξέρετε. Αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες πληγές. Δεν υπάρχει ουσιαστική συζήτηση για το ζήτημα αυτό. Εμείς έχουμε καταθέσει δημόσια και αναλυτικά την πρότασή μας. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ότι δεν υπάρχει το θέμα αυτό. Τα μέσα ενημέρωση το αποκρύπτουν, διότι βλέπουμε καθημερινά πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και ανθρώπους να φεύγουν από το σπίτι τους για δάνεια των 10, 15, 20, 30 χιλιάδων ευρώ. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση στη Χαλκιδική του ανάπηρου που είναι ακόμα έξω από το σπίτι του, αλλά και άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτά δεν θα είναι τίποτα μπρος σε αυτό που έρχεται την επόμενη τετραετία. Άρα λοιπόν εκεί εμείς έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο, μια πρόταση που προβλέπει το ρυθμιστικό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναγκαστούν να λειτουργήσουν τα funds, όχι ανεξέλεγκτα, και τον εξαναγκασμό της αποδοχής των ρυθμίσεων που θα προβλέπει ένας εξοδικαστικός μηχανισμός από τους πιστωτές. Και από εκεί και πέρα τη δυνατότητα ρύθμισης με μεγάλο κούρεμα της ονομαστικής αξίας του χρέους από τα funds, διότι θα πρέπει να περικόψουν τις προβλέψεις τους για κέρδη, και από την άλλη όμως και την ενίσχυση του ελληνικού δημοσίου στις δόσεις, ώστε να ενταχθούν σε ένα σχεδιασμό διατήρησης κατοικίας τους, όχι μόνο οι αδύναμοι, αλλά και η μεσαία τάξη. Αυτό ήταν το σχέδιο που παρουσιάσαμε. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτά τα τέσσερα κρίσιμα ζητήματα απασχολούν την ελληνική κοινωνία, δεν συζητιούνται δυστυχώς με επιλογή από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη τα θέματα αυτά και δεν συζητιούνται διότι θεωρώ ότι γνωρίζει πολύ καλά ότι υστερεί σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό τον προγραμματικό για την επόμενη μέρα. Πλησιάζοντας προς το κλείσιμο, να θέσουμε αυτό. Και κάτι που αφορά την ημαθία. Έχετε έρθει μέσα Ιουνίου και βλέπετε τον καιρό, βλέπετε τις συγκεκριμένες βροχές, ναι. Οι οποίες δυστυχώς ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν προβλέπει την αποζημίωση των αγροτών και είναι μια πληγή η οποία δυστυχώς δεν έχει αντιμετωπιστεί ούτε από την κυβέρνηση την προηγούμενη, ούτε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αν μου επιτρέπεις, Ζήση, κύριε Πρόεδρε, πάνω σε αυτό, επειδή πιάσαμε τα αγροτικά για να μην επανέλθουμε, υπάρχει και ένα θέμα γενικότερα με τις τιμές. Δηλαδή, από τη μία είναι το θέμα το πώς τα προϊόντα δεν αποζημιώνονται αφενός και από την άλλη πώς ο παραγωγός πληρώνεται 10 λεπτά και πάει στο ράφι 2 ευρώ. Ακριβώς. Το τελευταίο που θέσατε, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεφύγει. Πολύ. Δηλαδή, υπήρχε ένα θέμα που και επί των ημερών μας κάναμε μεγάλη προσπάθεια να υπάρχουν μηχανισμοί ελεκτικοί προκειμένου να περιορίζουν φαινόμενα σχροκέρδειας μέσα ζώντων. Αλλά τούτη την ώρα η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη διαφορά στις τιμές από το που δίνει ο παραγωγός στο χωράφι με αυτές που βρίσκει ο καταναλωτής στο ράφι. Φτάνουν κατά μέσο όρο 300% η διαφορά. Είναι τεράστια η απόκληση. Στο πρώτο θέμα που θέσατε, εμείς είχαμε αφήσει μία έτοιμη μελέτη για το νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ. Και είναι στα γραφεία 4 χρόνια τώρα στα συρτάρια του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτή η μελέτη προέβλεπε την αλλαγή του μοντέλου, την πλήρη αλλαγή του μοντέλου του ΕΛΓΑ, όλου του κανονισμού, προκειμένου να προβλέπει ουσιαστικές αποζημιώσεις, αλλά κυρίως άλλαζε και το μοντέλο της χρηματοδότησης. Έδινε τη δυνατότητα διμερούς χρηματοδότησης, 50% από τον παραγωγό, 50% από το κράτος. Και μάλιστα είχαμε εξασφαλίσει και κοινοτικούς πόρους, οι οποίοι θα συνέδραμαν στην κρατική συμμετοχή. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα έδινε τη δυνατότητα για να διπλασιαστούν οι πόροι του ΕΛΓΑ. Και ταυτόχρονα με την αλλαγή του κανονισμού που θα προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της κλιματικής κρίσης, διότι εδώ έχουμε φαινόμενα τα οποία δεν τα είχαμε 5-10 χρόνια πριν. Για παράδειγμα, να έχει όλο τον Ιούνιο να βρέχει, αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Και έχει τα κεράσια να χαλάνε, να σπάνε, έχει τα ροδάκια να σαπίζουν. Λοιπόν, εδώ πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες κλιματικές συνθήκες και στους νέους κινδύνους για την αγροτική παραγωγή και να έχουμε έναν ΕΛΓΑ ο οποίος θα είναι δίπλα στον αγρότη, στη διακινδύνευση και στο ρίσκο που παίρνει και όχι απλά να είναι ένας διακοσμητικός οργανισμός για να λέμε ότι κάτι υπάρχει και ότι υπάρχει μια αποζημίωση που στην πραγματικότητα δεν καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού.
Είναι κρίμα που 4 χρόνια έχει μείνει στα συρτάρια αυτή η μελέτη που έχουμε κάνει, αυτό το σχέδιο που έχουμε κάνει. Εμείς έχουμε θέσει ως πρωταρχικό μας στόχο την ανάσυρση από τα συρτάρια αυτής της μελέτης, mm-hmm. για να πάμε σε ένα νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ, που θα δημιουργήσει τη δυνατότητα να γίνει ένας οργανισμός που θα είναι αποτελεσματικό δίπλα στον αγρότη. Μάλιστα. Με αυτό να κλείσουμε. Να κλείσουμε. Αν θέλετε, απευθυνόμενος κιόλας προς τους ημαθιώτες, μας ακούν, μας βλέπει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Για να πάει στην Άουσα τώρα. Έχοντας μπροστά, να ενημερώσουμε ότι θα ακολουθήσει η Άουσα σε λίγα λεπτά, θα είναι εκεί ο πρόεδρος, ο κ. Τσίπρας. Απευθυνόμενος προς τους ημαθιώτες και έχοντας μπροστά μας σε λίγες μέρες την δεύτερη κάλπη. Δύο λόγια να πω μόνο για την Ημαθία και για τη Βέρεια και για την Άουσα. Η Ημαθία είναι ένας νομός που γερνάει. Και για την Αλεξάνδρεια, γιατί θα παραπονεθούν. Και για την Αθογιδά. Το Γιδά, σωστά. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα της περιοχής είναι ότι οι νέοι άνθρωποι δεν βρίσκουν δουλειές για να μείνουν στον τόπο τους. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα θέματα. Είναι συνολικά στη χώρα το πρόβλημα αυτό, αλλά ιδίως στην περιφέρεια και στη δική σας περιφέρεια είναι ένα μεγάλο και κρίσιμο ζήτημα. Έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις αδυναμίες στήριξης αγροτικής παραγωγής και τον εξυγχρονισμό των μεθόδων δουλειάς των παραγωγών. Έχει να κάνει, κατά την άποψή μου, σε μεγάλο βαθμό και από τις ευκαιρίες που έχουμε χάσει να στηρίξουμε την περιφέρεια και την τοπική οικονομία των περιφερειακών νομών. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα ως κρίσιμο στοιχείο το πώς θα αξιοποιήσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης για να στηρίξουμε την περιφέρεια. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο, αν θέλετε, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Είναι 32 δισεκατομμύρια αυτό καθ' αυτό το Ταμείο και άλλα 40, στο πω έτσι, το ΕΣΠΑ, τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την επόμενη 7ετία. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, δεν πρέπει να χαθεί. Δεν πρέπει να πάει σε λίγους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν πρέπει αυτά τα χρήματα να τα διαχειριστούν με τρόπο αδιαφανή, όπως διαχειρίστηκαν τα χρήματα της πανδημίας που πήγαν 15 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις. Είναι μεγάλο στοίχημα αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία για την περιφέρεια, προφανώς και για την Ημαθία. Κλείνω λέγοντας ότι ένα ειδικότερο ζήτημα σε σχέση με αυτές τις εκλογές αφορά την ανάγκη να υπάρξει και ισχυρή κοινωνία, αλλά και υγιής δημοκρατία. Το λέω αυτό διότι βλέπω μια έπαρση και μια αλαζονία από την πλευρά του προπορευόμενου κόμματος της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τους σχετισμούς της κάλπης της 21ης του Μάη. Βλέπω ότι ο σχεδιασμός τους δεν είναι απλά να νικήσουν, αλλά να είναι ανεξέλεγκτοι και ασίδωτοι. Δεν θέλουν να έχουν απέναντί τους μια αντιπολίτευση ισχυρή για να μπορεί να τους κοιτάει στα μάτια και να τους ελέγχει. Και αυτό το μήνυμα είναι ένα μήνυμα που απευθύνεται σε όλους τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες για να ενισχύσουν το ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Είναι ζήτημα κρίσιμο και για την κοινωνία αλλά και για τη δημοκρατία. Και ειδικά για τους ημαθιώτες να έχει τη δυνατότητα ο νομός σας, η περιφέρειά σας να έχει πλουραλισμό στην εκπροσώπηση. Είναι κρίσιμο αυτό. Πάρα πολύ κρίσιμο. Διότι αν εδώ επαναληφθεί στις συνθήκες της ενισχυμένης αναλογικής, ο σχετισμός που είδαμε στις συνθήκες της απλής αναλογικής, θα έχουμε μια μονοφωνία η οποία θα είναι αρνητική και για τη δημοκρατία αλλά και για την τοπική κοινωνία. Διότι όταν έχεις μόνο κυβερνητικούς βουλευτές, προφανώς δεν μπορείς να διεκδικήσεις, δεν έχεις τον άνθρωπό σου να μπει στη Βουλή, να φωνάξει, να διεκδικήσει. Άρα είναι κρίσιμο οι ημαθιώτες να στηρίξουν τον ΣΥΡΙΖΑ για να μπορεί να υπάρξει η φωνή τους στη Βουλή αλλά και η δυνατότητα να έχουμε μια ισχυρή εκπροσώπηση της τοπικής κοινωνίας αλλά και μια υγιή δημοκρατία. Ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.